Η υγειονομική της Καρδίτσας από την πρώτη στιγμή βγήκαμε στον δρόμο, στην πύλη του νοσοκομείου, μαζί με σωματεία, φορείς, όλου του λαού, εργαζομένων, συνταξιούχων, που έχουν ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Όμως, έχουμε ξεκάθαρο ότι η σημερινή κατάσταση του πολέμου που μας έχουν στείλει άοπλους να αντιμετωπίσουμε την πανδημία οφείλεται στην προηγούμενη κατάσταση της ειρήνης, σε εισαγωγικά ειρήνης, που φρόντισε να ιδιωτικοποιήσει την υγεία, να εμπορευματοποιήσει την υγεία δεκαετίες ολόκληρες από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Η τωρινή θέλει να δώσει τη χαριστική βολή στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί από τη μία μεριά είναι η ενίσχυση και οι πελάτες που στέλνουν στις ιδιωτικές κλινικές, στα μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια, στις μεγάλες εταιρείες που παράγουν τα φάρμακα και τα εμβόλια μόνο και μόνο για το κέρδος. Από την άλλη μεριά είναι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας που μας λένε ότι ακόμα και σήμερα και ψηφίζονται αυτό το διάστημα οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι όσα τα έσοδα τόσα τα έξοδα. Θα πρέπει να βγαίνουν από τα ίδια έσοδα οποιαδήποτε έξοδα υπάρχουν. Δεν περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων νέες προσλήψεις. Αυτή είναι η εξειδίκευση του κρατικού προϋπολογισμού που έκανε η κυβέρνηση και μειώνει παραπέρα την κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στη στόμη, στις δομές πρόνοιας, παντού. Αυτή είναι η στόχευσή τους. Από τη μία μεριά δηλαδή ο λαός με το ασφαλιστικό του σύστημα, οι εργαζόμενοι με όλες τους, το ελάχιστο προσωπικό με τις λειψές τους δυνατότητες λόγω όλων των προηγούμενων χρόνων να υποφέρουν, αλλά από την άλλη μεριά να βγουν κέρδη. Για μας είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ξεκάθαρο πλέον ποιος έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Είναι και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, αφορά όλη τη Θεσσαλία, αλλά το οφείλουμε και στους συναδέλφους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, που μπορεί να μην είναι μέλη των ενώσεων γιατρών, αλλά σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάναμε ήταν παρόντες από την πρώτη στιγμή. Η πέμπτη υγειονομική περιφέρεια προχωράει να φέρει ξανά εργολάβους στα κέντρα υγείας και αύριο μεθαύριο στα νοσοκομεία. Απολύει σχεδόν 100 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή εν μέσω πανδημίας από τα κέντρα υγείας σε σύντηση, καθαριότητα και φύλαξη. Δεν πρέπει να περάσει. Τώρα να πάρει, είπε, πίσω τις συμβάσεις που έχει υπογράψει με τους εργολάβους και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, επικουρικοί γιατροί, επικουρικό προσωπικό.